Λοιπόν, είχαμε μείνει μετά τη διακοπή έτσι και μιλούσαμε για τις δοκούς αυτές, τη Δέλτα, ότι η δοκή Δέλτα 17, Δέλτα 21, Δέλτα 22 κλπ. Η δοκή αυτή με το θέμα της εσκάρας που κάνουμε θα έρθει και θα λάβουμε υπόψη μας και τις βυθίσεις αυτές των δοκών. Έτσι. Τι σημαίνει να λάβω υπόψη μου τις βυθίσεις? Εμείς όταν λύνουμε τις πλάκες με τη μέθοδο Τσέρνη ή οποιαδήποτε άλλη, θεωρούμε ότι οι δοκοί αυτές είναι ανυποχώρητες, είναι απαραμόρφωτες. Στην πραγματικότητα όμως υπόκειται σε βύθιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι ροπές στηριγμάτων και να αυξάνονται οι ροπές ανοιγμάτων στις πλάκες. Εντάξει. Τώρα, επομένως, για μια ακριβέστερη, ας την πούμε, λύση, είναι καλό να το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, λύνουμε δηλαδή τις πλάκες Τσέρνη θεωρώντας ότι οι δοκοί μας είναι ανυποχώρητες, είναι σταθερές, βρίσκουμε τις ροπές στηριγμάτων και τις ροπές ανοιγμάτων. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτή την περίπτωση είμαστε παραπάνω ως προς την ασφάλεια στις στηρίξεις και είμαστε όμως σε βάρος της ασφάλειας στα ανοίγματα. Ναι, να επισημάνω ότι όταν λέτε βέλος της δοκού, όχι ως προς την οργική κατάσταση λειτουργικότητας για τα τυχόν ανοίγματα που έχουμε από κάτω, όχι. Το βέλος ότι λαμβάνεται υπόψη στην πλάκα, στους οπλισμούς της πλάκας, που με την κλασική μέθοδο δεν λαμβάνεται υπόψη. Προσομοίωση μάλλον. Περίμενε. Ένας τρόπος υπολογισμού πλακών, ο οποίος είναι συνήθις και ο οποίος θα συνεχίσει να γίνεται, είναι η μέθοδοι που ξέρουμε, Πίπερ Μάρτενς, Τσέρνη κλπ. Αυτοί, εντάξει, και τους έχουμε αναλύσει, φαίνεται και σε διάφορα άλλα. Δηλαδή, τι κάνουμε, θεωρούμε ότι εμείς η πλάκα μας αυτή είναι στην αρχή. Ας πάρουμε την B5. Θεωρούμε ότι η B5 έχει πάκτωση από την πλευρά που είναι η δοκός Δ6, Δ7. Θεωρούμε ότι έχει πάκτωση από την πλευρά που είναι η δοκός Δ21. Και θεωρούμε ότι έχει έδραση στις άλλες δύο πλευρές. Ωραία. Πάμε και τη λύνουμε κανονικά. Αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να μας δώσει ροπές ανοιγμάτων και ροπές στηριγμάτων. Λέμε λοιπόν, αυτό είναι μια πρώτη προσεγγιστική επίλυση. Ισχυριζόμαστε λοιπόν τώρα ότι σε αυτή την επίλυση που δίνουν οι ροπές των ανοιγμάτων είναι αδικημένες. Γιατί? Γιατί η δοκός Δέλτα 21 υφίσταται μια βύθιση. Όπως βέβαια και η δοκός η Δέλτα 17. Η Δέλτα 21 όμως είναι λίγο μεγαλύτερη η βύθιση αυτή, γιατί έχει και από τη μια μεριά, έχει και από την άλλη, και λόγω των συνθηκών παχτώσεως παίρνει μεγαλύτερο μερίδιο φορτίου από την πλάκα η Δέλτα 21 από ό,τι παίρνει η Δέλτα 17. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να υποστεί μια βύθιση. Έχοντας εγώ σε αυτή την περιοχή της δοκού βύθιση, και ιδίως περί των μέσων, στις λωρίδες της μεσαίες, έτσι, που η βύθιση είναι πιο έντονα, της δοκού, είναι σαν να λύνω, γιατί η έννοια της συνεχούς δοκού δεν καταστρατηγείται ποτέ. Αν φανταστούμε δηλαδή ότι παίρνουμε μια λωρίδα, εμείς μια πλάκα ένα μέτρο πλάτος και την πάμε και λέμε έχω η πλάκα είναι η P5, η P6 και η P7, ο παλιός τρόπος υπολογισμού που κάναμε ως συνεχή δοκό με τη μέθοδο Μάρκους που καταλύουμε τα φορτία, έχουμε λοιπόν μια συνεχή δοκό. Στην περίπτωση που έχω υποχώρηση στήριξης, που εδώ η στήριξη είναι η δοκός Δ21, όπως είναι και η Δ22, οι υποχωρήσεις στηρίξεως αυτών γνωρίζουμε ότι δημιουργεί μια ανακατόρμηση στις ροπές. Μειώνει τις ροπές στηρίγματων και αυξάνει τις ροπές ανοιγμάτων στις πλάκες. Άρα λοιπόν, επειδή είναι και λίγο επώδυνο για κάθε μια δουλειά να κάθεσαι να κάνεις όλη αυτή την ιστορία, όταν έρθει η ώρα να οπλίσεις, μπορεί να βάλεις εσύ τον οπλισμό στηριγμάτων που έχεις βρει από τις παχτώσεις σου, γιατί εντάξει, να είσαι από εκεί κατογυρωμένος, αλλά είναι σκόπιμο να κάνεις μια προσάυξη στον οπλισμό ανοιγμάτων λόγω αυτής της ανακατονομής των ροπών. Εκτός εάν πας σε πλάκες μορφολογίας αυτής της μορφής και εφαρμόσεις και έναν Μάρκους συνεχή δοκό με την επιμερισμό των φορτίων για να δεις περίπου τι ακριβώς γίνεται. Βλέπετε δηλαδή ότι όλα τα πράγματα
πρέπει να ακολουθούν προσεγγιστικές λύσεις. Θα μου πεις, ωραία, εγώ άμα κάνω την εσχάρα δεν είναι ακριβέστερη από το άλλο? Προσέξτε. Και οι βυθίσεις που λέμε ότι γίνονται και όλα αυτά είναι εκτιμήσεις στην πραγματικότητα. Γιατί χρησιμοποιούμε μια ροπή αδρανίας που δεν ξέρουμε αν αυτή η ροπή αδρανίας είναι τόσο αξιόπιστη. Δηλαδή, λέμε, ας το πούμε, θα πάρουμε συνεργαζόμενο πλάτος. Πόσο πλάτος θα πάρεις, τι ροπή αδρανίας θα βγει, άρα είναι όλα υπό ένα κράτος εκτιμήσεων. Το οποίο δυστυχώς όλο αυτό φορτώνεται στον μελετητή μηχανικό. Βέβαια, είναι ευχάριστο. Γιατί κάθεσαι, το σκέφτεσαι, ανοίγεις τη βιβλιογραφία σου, κοιτάς παρόμοιες περιπτώσεις, κοιτάς από έργα απ' άλλα που έχεις κάνει, ανοίγεις κάποιες αστοχίες. Έτσι, γιατί συμβαίνουν και περίεργα πράγματα. Δηλαδή, ενώ περιμένεις μια βύθιση, ας το πούμε, πολύ μικρή, σου βγαίνει μια βύθιση μεγάλη. Έχουμε περιπτώσεις γέφυρας, κυβωτοειδούς διατομής, υπολογισμένη πάρα πολύ ωραία. Όταν τελείωσε το έργο, ξαφνικά πιάνει ένα βέλος στη μέση περίπου 18 εκατοστά. Μη αναμενόμενο. Εκτιμόμενο βέλος ήταν της τάξης του 1 με 2 εκατοστά. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξήσουν τα ασφαλτικά από πάνω, να αυξηθεί το βάρος και να δουν με τα τρόμου ότι τα 18 εκατοστά να φτάσει στο τέλος 25 εκατοστά. Φοβερή ελαστικότητα, προϊταμένη. Λοιπόν, οι υπολογισμοί, οι οποίοι γίνανε κατ' επανάληψη σε ρεβιό και γίνανε και από δεύτερο γραφείο, σοβαρά γραφεία δηλαδή, και δεν ήταν κάτι από το πυλοδοκός, ας πούμε, έτσι γνωστές, ας το πούμε, είχε παρουσιάσει. Τώρα, ψάχτηκαν τα βάθρα, ψάχτηκε το έδαφος, ξαναγίνανε δαφοτεχνικές έρευνες. Δεν βρέθηκε το αίτιο. Εκείνο που παρατηρούμε εμείς πάλι, πολλές φορές τα οικοδομικά που κάνουμε. Στα έργα οικοδομικά. Παρατηρούν όλοι. Που έχει σπάσει ένα χώρο και έχει έντονη ταλάντωση και πα στον από πάνω όροφο που είναι ο ίδιο ακριβώ χώρο κλπ. Που δεν έχει καμία ταλάντωση. Τον κάπου κάτω περπατά και αυτό ταλαντώνει και πάνω δεν είναι. Άρα είναι πράγματα τα οποία γι' αυτό και έχουμε μεγάλου συντελεστέ ασφαλεία. Είναι εκτιμήσει. Επομένω η ανάλυση θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Έχει πάντα και αυτή τα δικά τη προβλήματα. Γι' αυτό προσπαθούμε και λέμε θα κάνουμε το journey. Θα κοιτάξουμε το Μάρκος, η έννοια της συνεχής δοκού, να το ξέρετε, σε αυτά εδώ τα μοντέλα όλα, είναι μια έννοια η οποία είναι θεμελιωμένη, είναι καταξιωμένη, είναι πειραματικά, τη ζούμε στην καθημερινότητά μας, έτσι, και ποτέ δεν φεύγουμε από την έννοια της συνεχούς δοκού. Okay, είναι, τη βλέπουμε, τη ζούμε, τη βιώνει, βίωμά μας. Πάμε λοιπόν εδώ και λέμε ότι θα έχουμε. Θα μου πεις, ωραία, και πού θα το χρησιμοποιήσω εγώ? Δεν θα το χρησιμοποιήσω σε βάρος ασφαλείας. Δεν θα θεωρήσω εγώ τη ροπή στήριξης που βγαίνει από τσέρνη και λοιπά μειωμένη. Όχι. Θα θεωρήσω με τις επιλύσεις αυτές αύξηση των ροπών ανοιγμάτων. Έτσι. Άλλωστε έχουμε και μια δικιά μας τρόπο την φιλοσοφία η οποία ακολουθεί την αντίληψη του Λέοχαρντ. Δηλαδή μετά τα ξεκαλυπώματα και λοιπά, ο φορέας προσπαθεί να βρει μια νέα ισορροπία, μια, έτσι, και κάνει ανακατανομή των ροπών, του, δηλαδή της έντασής του, της ενέργειάς του, ανακατανέμει. Παίρνει από εκεί που υπάρχει έντονη ένταση, όπως είναι η στηρίξη και λοιπά, και τα μεταφέρει στα ανοίγματα. Προσπαθώντας τροποτινά το σύστημα, είναι δυνατόν να γίνεται, πώς να σου πω, ισοστατικό δηλαδή. Εντάξει, γίνεται αυτό το πράγμα. Ρηγματώνονται περί του στηρίξης και μετά ψάχνουν να βρουν ροπές στο άνοιγμα, οπλισμού στο άνοιγμα, δεν βρίσκουν και έχουμε αποτελέσματα. Άρα λοιπόν το μυαλό μας είναι αυτό. Μάλιστα φτάνει στο σημείο Λέοχαρντ και λέει ότι μπορούμε τη ροπή στήριξης να τη μειώσουμε και 60%. Αυξάνοντας αντίστοιχα τη ροπή ανοίγματος. Είναι ασφαλέστερο αυτό από το να έχω πολλούς οπλισμούς πάνω στη στήριξη και ελάχιστο οπλισμό στο άνοιγμα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό. Γιατί δεν δουλεύει έτσι το φορέας. Θα κάνει ανακατανομή, θα επιληθεί μόνος του και δεν θα ισχύουν αυτά τα οποία ακριβώς εμείς λέμε. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε αυτή την εμπειρία και ξέρουμε, προσπαθούμε σε όλες τις θέσεις να είμαστε, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση που να είναι αντιμετωπίσιμη αυτή. Τώρα, εγώ θέλω για να κλείσουμε αυτό εδώ πέρα την ιστορία. Απλώς να επαναλάβω ότι μπορούμε, αν θέλουμε και τοπικά, πες ότι έχετε μια τρύπα στο μέσο μιας πλάκας, οτιδήποτε, τοπικά μπορούμε να πυκνώσουμε το δίκτυο αυτό. Έτσι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εγώ θέλω να βάλουμε ένα ριζόχαρτο πάνω σε αυτό
και να καθίσουμε να σκεφτούμε μία διακριτοποίηση σε πεπερασμένα γραμμικά στοιχεία, όχι σαν και αυτή που έκανα εγώ εκ του προχείρου για να πούμε 10 πράγματα, αλλά να πούμε ποια είναι τα σημεία αστοχίας, να τα σημειώσουμε, να βάλουμε εκεί τις ράδους μας, να δούμε με τις ροπές αδρανίας τι ροπές αδρανίας θα βάλουμε. Έτσι, είναι μια δουλειά η οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να γίνει. Έτσι, μπορεί να καθίσετε μαζί με τον Λεωνίδα Ρεβάλια να το κάνετε, και αφού γίνει αυτή όλη η ιστορία και το δώσουμε σε ριζόχαρτο, το δώσουμε μετά στην Κατερίνα, στη Στεφανία να το σχεδιάσει, από εκεί και μετά θα τα πάρει η Κατερίνα για να δει πώς θα τα βάλει κλπ. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.